Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν δύο άνδρες τσιγκάνοι 54-48 και μια γυναίκα 31 ετών, αφού τους ασκήθηκε δίωξη για παράνομη βία από κοινού κατά συρροή, απειλή από κοινού και κατά εξακολούθηση, εξύβριση και παράβαση νόμου περί όπλων. Σε αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες, άνδρες της ασφάλειας Βόλου, της Όπκια και της ομάδας Δίας τους συνέλαβαν, μετά από μήνυση που κατέθεσε ένας 47χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα προπυλακισμού και απειλών για τη ζωή του. Σύμφωνα με τόσα αποκαλύπτονται, τρεις Ρωμάτων επισκέφθηκαν και τον απείλησαν με τα όπλα, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόησε για εκφοβισμό στον αέρα ώστε να του στείλει μήνυμα. Το επεισόδιο, από ό,τι φαίνεται, προκλήθηκε μετά από αποτυχημένο προξενείο εντός του οικισμού, με αποτέλεσμα ο 47χρονος, που δεν παρέστη λόγω φόβου στα δικαστήρια, να διανυκτερεύσει το αυτοκίνητό του. Η εισαγγελέας πάντως επισήμανε ότι υπάρχουν και πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στην αυτόφορη διαδικασία και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Στα δικαστήρια συγκεντρώθηκε πλήθος Ρωμά για την υπεράσπιση των συγγενών τους. Οι δράστες πάντως αφέθηκαν ελεύθεροι και θα απολογηθούν στις 16 Φεβρουαρίου.